κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δεχτήκατε να μου δώσετε αυτήν τη συνέντευξη για το παιδί σας, τον Παναγιώτη τον Πέτσα. Ο γιος μου είναι γενικά ένα παιδί που έχει μάθει να δουλεύει. Δεν τον κουράζει η δουλειά, γι' αυτό και ξεκίνησε στα 17 του να κάνει σέρβις στη Γλυφάδα, ο σερβιτρός δηλαδή, και δούλευε 12 ώρα. Όταν λοιπόν αποφάσισε να αλλάξει το σώμα του, και ήταν μια μεγάλη απόφαση αυτή, γιατί από 130 κιλά έκανε το σημερινό σώμα που έχει, θέλεσε να το αξιοποιήσει. Ψάχνεις να βρεις και πάλι αφορμή, δεν δέχομαι βλέμμα. Όσον αφορά το τραγούδι βέβαια για το X Factor, ήταν καθαρά χαβαλέ μέσω των φίλων του, δεν είχε καμία σχέση, γι' αυτό και τάπε κιόλας ότι τραγουδάει μόνο στο μπάνιο. Όσον αφορά όμως το GNTM, το modeling το πήρε σοβαρά και το δουλεύει αρκετά καλά. Δηλαδή είναι κάτι που θέλει πάρα πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τα λέω ωραία. Το σπίτι είναι έτοιμο. Οι παίκτες δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμοι για μένα. Στο Big Brother μπήκε καθαρά και μόνο γιατί θέλει να κερδίσει το έπαθλο και να πάει στην Αμερική για να ακολουθήσει τα όνειρά του. Ο χαρακτήρας που βλέπουμε, του Παναγιώτη, είναι ο χαρακτήρας που τον γνωρίζετε εσείς ως πατέρας? Ο Παναγιώτης είναι 100% αληθινός. Γι' αυτό και η συμβουλή δικιά μου ήταν, όπως και πάντα, ότι εφόσον μπαίνεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι και να μπαίνεις, να είσαι ο εαυτός σου. Και ο Παναγιώτης το ακολουθεί αυτό. Κάποιες φορές είναι υπερβολικά καλός και τον πατάνε. Πράγμα που εγώ δεν θα έκανα, αλλά αυτός είναι ο Παναγιώτης. Και στη θέση σου, για τους λόγους που προανέφερα, ως τον Παναγιώτη. Θα βάλω τον Παναγιώτη. Ο Ισίδωρος ήταν σε μια πλεονεκτική θέση να βλέπει τους πάντες τι κάνουν. Σε ευνηδίασε κατά πολύ. Ξεκίνησε με γλυκούτσικο τρόπο να παίρνει τους παίκτες έναν κοντά του για να ρίξει τη χειροπομπίδα στον Παναγιώτη. Πράγμα που εγώ το θεωρώ πολύ άδικο και στοχευμένη επίθεση. Καλώς ήρθες στην... Καλώς ήρθες. Δεν ξέρω αν θέλω να σε χαιρετήσω. Μπορεί να φανεί ειρωνικό και υποκριτικό. Δεν έχω καλή γνώμη για σένα, ούτε για όσα είδα, ούτε για όσα άκουσα. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, είναι ότι από τη στιγμή που του έδωσε το χέρι του ο Παναγιώτης, μετά αφού τον έβριζε ένα μισάωρο και του έδωσε το χέρι του, δεν έπρεπε να μην του δώσει το χέρι του. Αυτό ήταν ένα άνδρο. Και αν μη τι άλλο, έλλειψη σεβασμού. Εγώ στη θέση του Παναγιώτη δεν θα ήμουν το ίδιο ευγενικός με το γιο μου. Ο Ισίδωρος σίγουρα έχει κάποια δικά του θέματα, παλαιότερα, που στο πρόσωπο του Παναγιώτη προσπαθεί να εκδικηθεί όσους τον έχουν αδικήσει γενικώς στη ζωή του. Δηλαδή δεν στέκει, δεν στέκει. Ή θα πρέπει να έχεις αποθυμένα με κάποιον που του μοιάζει, ή που και πάλι θα έπρεπε να τον πιάσει και να του πει ξέρεις κάτι. Σε ψηφίζω γιατί δεν σε γουστάρω και τελείωσε. Τώρα όλη αυτή η σάλτσα και όλο αυτό το κυνηγητό δεν ξέρω πού αποβλέπει. Ίσως και να είναι και θέμα στρατηγικής όμως. Κάπου εκεί με μπερδεύει τώρα ο Ισίδωρος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον είδαμε όμως να έρχεται πιο κοντά με την συμπαίκτριά του, την Αγγελίτα, και να μοιράζονται έτσι πολύ τρυφερές στιγμές. Εσείς θα εγκρίνατε αυτό το κορίτσι για μελλοντική σχέση του γιού σας τώρα από αυτά τα δείγματα που έχετε? Εμένα αν αρέσει τον Παναγιώτη, εμένα μου περισσεύει. Είναι καθαρά δικό το θέμα. Το θέμα είναι να περνάει καλά και να μην πληγωθεί. Γιατί είναι επιρρεπής αυτά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν δεν προσέξει θα πληγωθεί. Παίζει κάποιο ρόλο ο Παναγιώτης στο Big Brother ή είναι ο εαυτός του? Ο Παναγιώτης είναι ο εαυτός του ξεκάθαρα. Αυτό φαίνεται κάθε στιγμή, γιατί η συμπεριφορά του είναι ίδια σε όλους τους παίχτες και είναι αληθινός. Δηλαδή, παίζει το παιχνίδι, το ζει.